Καλημέρα κύριε Βάγκο. Καλημέρα κύριε Σαντορίνη, εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί με το ΚΚΕ? Γιατί είναι ένα κόμμα που συνεργαζόμενος είμαι. Το εμπιστεύτηκα και εμπιστεύτηκε μέσα από αγώνες. Γιατί μέσα από αγώνες καταλαβαίνει τον μπορεί να εμπιστευτεί. Και ποιος λέει την αλήθεια και ποιος έχει τα ίδια συμφέροντα. Εμείς οι αγρότες, οι περισσότεροι βλέπετε τα τελευταία χρόνια πώς μας κλεντήσαν ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ακουστούν αλήθειες. Γι' αυτό διάλεξε αυτό το κόμμα που λέει μόνο και μόνο αλήθεια. Απέναντι τώρα, πάμε για ευρωεκλογές, έτσι. Είναι αν θέλετε, πολύ σημαντικές οι εκλογές. Δεν έχουμε έτσι ακούσει προγράμματα και τοποθετήσεις γύρω από τις ευρωεκλογές. Φταίμε και εμείς, βέβαια, δημοσιογράφοι σε ένα σημείο γι' αυτό. Αλλά επειδή μπροστά μας έχουμε πλέον. Τι έχει μείνει τώρα, 35 μέρες, 37. Ναι, κάπου εκεί. Πού πάμε λοιπόν, πώς τους βλέπετε εσείς στην Ευρώπη, τι χρειάζεται? Ναι. Ότι εμείς οι αγρότες και γενικότερα οι Έλληνες πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις ευρωεκλογές, γιατί εκεί πέρα είναι το κέντρο των αποφάσεων. Εκεί πέρα πρέπει να έχουμε μια δυνατή φωνή και μια φωνή έτσι ώστε να πούμε ότι πρώτα οι άνθρωποι και μετά οι αριθμοί. Δηλαδή εκεί πέρα κοιτάνε μόνο τους αριθμούς. Βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις κοιτάνε πώς θα φέρουν καλύτερους αριθμούς ως τα έξω και δεν κοιτάνε την ποιότητα ζωής και πώς πρέπει να ζήσει ο Έλληνας. Περισσότερη δουλειά, δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους και αμοιβόμαστε λιγότερα. Έχουμε την φθηνότερη ενέργεια. Χάθηκε, να ξέρετε, αν χάθηκαν η τιμή του γάλακτος και η τιμή της φέτας, είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι δικοί μας εκεί βάλανε φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους και ξεπουλήσαν το όνομα της φέτας. Και αυτή τη στιγμή έχει πέσει 40% τα τελευταία τρία χρόνια η τιμή του γάλακτος. Όλα αυτά εκεί πέρα γίνονται. Τι πιθανότητες παρέμβασης τώρα υπάρχουν για όλα αυτά τα ζητήματα που έχετε θίξει? Σε όλα αυτά, εάν πας δυναμικά και οργανωμένα και δεν πας για να συμβαστείς με ανθρώπους των τραπεζών, πολλά μπορείς να καταφέρεις. Εάν συμβαστείς με το παραμικρό και εννοώ όχι τις διαπραγματεύσεις των 17 ωρών, αν θυμόσαστε τον Ιούλιο του 2015, ουσιαστική διαπραγμάτευση και καταγγελία, πολλά μπορείς να καταφέρεις. Με το συμβιβασμό δεν καταφέρει τίποτα, γιατί το πληρώνει ο κόσμος. Ο μικρομεσαίος ο αγρότης, όχι ο μικρομεσαίος, εκεί σε αυτά τα φαν και χίλια στρέμματα να έχει στην Ελλάδα, μικρόσεις. Εκεί πέρα μιλάμε για την Πολωνία και στη Ρουμανία, έχουν πάει εταιρείες που έχουν μέσω ώρα 70.000 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι πόσο μικρό είναι ο Έλληνας που μέσω ώρα έχει 35 στρέμματα καλλιέργεια. Και να προσθέσουν κάτι φίλοι αγρότες και όσοι άνθρωποι έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία. Τι πουλάνε λιπάσματα ή εργαλεία ή νοικιάζουν χωράφια. Ότι το 2021 με την καινούργια ΚΑΠ πέφτουν οι ενισχύσεις 50%. Και σας το λέω σαν αγρότες, θα μην χρεωθούν οι συνάδελφοι. Γιατί αν τους πιάσει χρεωμένο στο 2021, θα έχουμε ό,τι έγινε το 2010 με την οικοδομή σε εμάς. Και μιλάω απλά όπως είναι με ένας άνθρωπος της αγροτικάς. Ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ερώτηση. Να προσέξουν γιατί τα δικά μας τα σπίτια. Ερώτηση κύριε Βάγκο. Τις προάλλες πέρασα στην Κορινθία, πήγα στην Κορινθία, έβλεπα δέντρα γεμάτα έμφορτα με πολεμόνια, με πορτοκάλια, τα οποία σάπιζαν και έπεφταν, δεν τα μαζεύει κανείς. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα καλά της παγκοσμιοποίησης. Εμείς έχουμε ένα μεροκάματο κουτσά στραβά 20-25 ευρώ, ναι, να μαζευτούν αυτά και ένα κόστος παραγωγής αυτό που έχουμε με ένα 40 την ακριβότερη ενέργεια και αυτό το κόστος που έχει διαμορφωθεί, ναι, είναι μια άλλη συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί έχουμε το ακριβότερο κόστος παραγωγής στην Ευρώπη. Και έρχονται από την Αργεντινή με μηδαμινό κοστολόγιο. Δηλαδή αυτά ότι κλείνουμε εμείς τη δικιά μας την παραγωγή, την παραμελούμε και αυτό θέλουν εκεί. Να φύγει η παραγωγή από τα χέρια. Να σου δίνει ένα επίδομα των τάξεων των 300 ευρώ, θα να σας πάρει εσάς το μικρόφωνο από μπροστά και να σας λέει τελείωσε, πάρτε 300 ευρώ και να σε βγάλει στη σύνταξη από τα 35-40 χρόνια. Αυτό είναι το χειρότερο που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι χάσαμε την παραγωγή, χάσαμε τη μεταποίηση, την παραγωγή στην αγροτική και τη βιομηχανική και τα πάντα. Πλέον δεν συμφέρει να παράγει τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι τεράστια τα κόστη. Έρχονται, βλέπετε, η Κίνα μας γλεντάει ουσιαστικά, η Αίγυπτος, οι πλουταχάριες χώρες. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, μόνο με ποιοτικά προϊόντα. Επειδή δεν έχει χρήματα ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αγοράσει ποιοτικά προϊόντα, έρχονται τα δεύτερα και τα τρίτη προϊόντα και από γάλα και από λεμόνια. Γι' αυτό δεν μπορούν να βγουν κάτω, να τα μαζέψουν οι άνθρωποι. Είναι απλά, πολύ απλά τα πράγματα. Ένα τσουβάλι λίπασμα
στη Βουλγαρία κάνει 11 ευρώ και εδώ κάνει 25. Μάλιστα. Το ΦΠΑ στη Ρουμανία στα αγροτικά εφόδια είναι 5% και μάλιστα για 3 χρόνια ήταν 24%, όσο τα καλλιτικά. Και αυτές οι εταιρείες που έχουν πάει εκεί πέρα δεν παίζουν, έχουν όσο το χρήμα θέλετε. Αγοράζουν χρήμα με 1,5% γερμανικές εταιρείες και καναδικές που έχουν επενδύσει και στην Ισπανία και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Και εμείς αγοράζουμε χρήμα με 10% και με 4 χρόνια κλειστές τράπεζες. Όλα αυτά δεν τους μοιάζουν βέβαια. Γιατί ο Έλληνας αυτό είναι το κακό, ότι ξεχνάει πολύ εύκολα και στο τωρινέ. Όπως βλέπετε, πόσα ξεχάσαμε μέσα στην τελευταία πενταετία και τα τελευταία 10 χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Βάγκο, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.